Ανοιγματών καταστημάτων εστίασης αρχίζει ενωμένης από την επόμενη Δευτέρα. Έχουμε μία εξέλιξη επί του πιεστηρίου και γι' αυτό λόγο θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Κύριε Αγριμανάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή και ενώ είχαμε σχηματίσει μια διαφορετική ατζέντα, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα νέα επί του πιεστηρίου. Mm-hmm. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μια πρόταση εκ μέρους του κυρίου Κουράκη, του κυρίου Λιγερού και του κυρίου Νιωτάκη, των επικεφαλής λοιπόν των τριών παρατάξεων που αποτελούν και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με φόντο την επόμενη μέρα, όχι μόνο στο κομμάτι των καταστημάτων εστίασης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα τις τελευταίες ημέρες και φωνάζουν εκεί για τα τραπεζοκαθίσματα, για τους χώρους, αλλά εξελίξεις και για τους δημότες. Ακριβώς. Θέλω να μας περιγράψετε ακριβώς την πρόταση η οποία φαίνεται να εγκρίνεται, φαίνεται να περνάει τις επόμενες ώρες και η οποία περιλαμβάνει τι, κύριε Αγριμανάκη? Κύριε Κουμαντάκη, να σας πω καταρχάς ότι είμαι σε πολύ ευτυχή θέση. Σήμερα ομόφωνα, σε μια άτυπη συνάντηση των παρατάξεων, εγκρίθηκε, ομόφωνα επαναλαμβάνω, η πρόταση που κατατέθηκε από τρεις παρατάξεις, Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη, του Ηλία του Λιγερού και του Πέτρου του Νιωτάκη. Μια δημιουργική ατζέντα, πολύ mm-hmm. σημαντική, με πολύ σοβαρό αποτέλεσμα, τόσο για τους δημότες του Ηρακλείου, όσο για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για τις ίδιες επιχειρήσεις. Καλά είπατε ότι από την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, φαίνεται να ξεκινάει η εστίαση. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι, οι πληγές των οποίων οι οικονομικές άνοιξαν για τα καλά εν μέσω πανδημίας και τρέχουν βέβαια. Ακριβώς. Έτσι, και υποχρεώσεις οικονομικές, πολλοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κάποιοι μπορεί να είχαν στο μυαλό τους και το ενδεχόμενο των απολύσεων, αλλά καλύπτονται και οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή δια του νόμου. Όμως έρχονται μέτρα τα οποία, υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά, mm-hmm. πρότεινε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολύ ωραία τα λέτε. Θα σας πω το εξής. Και τα οποία τι περιλαμβάνουν για να κατατοπίσουμε και λίγο τον κόσμο ποια θα είναι η νέα καθημερινότητα από τη Δευτέρα. Ναι, ακριβώς. Εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο τυχερή που μέσα σε μια πανδημία αυτού του επίπεδου, πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο, για την Ελλάδα αλλά και για την Κρήτη, αυτή τη υγειονομική κρίση μέσα από τον COVID-19. Παρότι η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει τη μάχη αυτή σε επίπεδο ναι. Ευρώπης, φαίνεται ότι η Κρήτη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα η Κρήτη, πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, μια και η Κρήτη σηκώνει μεγάλο βάρος του τουρισμού, είναι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού όλης της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα και του νησιού, το μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ μας στηρίζεται στον τουρισμό. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτές οι επιχειρήσεις, τόσο της εστίασης όσο και του τουρισμού, πλήττονται βάναυσα. Έχουν κάνει lockdown, δηλαδή δεν υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι και από τη θέση την οποία είμαστε και ως εκλεγμένοι της τοπικής κοινωνίας, περαιτέρω από τα μέτρα της κυβέρνησης, να βοηθήσουμε τοπικά και να δώσουμε δύναμη και ανάσα στους ανθρώπους που πλήττονται, στις επιχειρήσεις που πλήττονται, στις οικογένειες που πλήττονται, στους εργαζόμενους που μένουν εκτός δουλειάς. Και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών των ανθρώπων που μας εξέλεξαν να είμαστε σε αυτή τη θέση. Έτσι λοιπόν, με μια πρωτοβουλία του Γιάννη του Κουράκη, του Ηλία του Γιγερού και του Πέτρου του Νιωτάκη, με όλες τις ομάδες αυτών των παρατάξεων, καθίσαμε συνεργικά, συνεργατικά, με πνεύμα πάντα συνένεσης και δημιουργίας, καταθέσαμε μια πολύ συγκροτημένη, στοχοποιημένη και με ποσοτικά ολοκληρωμένη, μια πρόταση όπου τέθηκε στην υπόψη της Δημοτικής Αρχής ναι. και σήμερα κατά πλειοψηφία ομόφωνα πέρασε, εγκρίθηκε ναι. για να περάσει και από το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι υπάρχει και ψηφίστηκε και εγκρίθηκε μάλλον σήμερα η πλήρη απαλλαγή καταβολή των τελών και ενόρθων χώρων από τις επιχειρήσεις που έχουν ενσταλεί οι λειτουργίες τους μέχρι τις 36. Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, μείωση των τελών των κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% από την 1/7 και μετά, με όλους τους περιοριστικούς όρους που βάζει η πολιτεία mm-hmm. και πάντα βέβαια λαβαίνοντας μέρημνα και για τους εργαζόμενους, με σκοπό να μην απολύσουν εργαζόμενους. Βέβαια, αυτό ήταν έτσι, το ζητούμενο εξ αρχής και νομίζω έχει παγιωθεί πλέον. Ακριβώς. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί, που δέχτηκε η Δημοτική Αρχή
και νομίζω είναι μια κατάκτηση για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που πλήττονται βάναυσα από αυτήν την κρίση. Υπήρξε επίσης μέσα στην πρόταση μια παράγραφος που αφορούσε την απαλλαγή καταβολής των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2020 σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν, γιατί είναι σαφές ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν ποτέ. Δεν θα ανοίξουν καθόλου. Έτσι, δεν οπότε θα αυτοί ποτέ. Δεν μπορούν να πληρώνουν και δεν επιτρέπεται να πληρώνουν. Mm-hmm. Επίσης, δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσω όλα, θα σας διαβάσω το πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά θέλουμε να κωδικοποιήσουμε για να ξέρει και ο άνθρωπος που έχει το καφέ του, το εστιατόριό του. Mm-hmm. Ποια θα είναι η νέα καθημερινότητα όσον αφορά τα τέλη, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε και απαλλαγή, αλλά και τι θα γίνει και με τους δημότες, γιατί νομίζω αλλάζει και στους δημότες, δεν θα βάζουν πλέον βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακριβώς. Λόγω των απαλλαγή... καταστάσεων και των συγκυριών. Ακριβώς. Θα υπάρξει λοιπόν μέρημνα για απαλλαγή από καταβολή ανταποδοτικών τελών, τόσο καθαριότητας, φωτισμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων, κατά την περίοδο που ισχύουν αυτά τα μέτρα και μέχρι τις 36. Μετάθεση πληρωμής όλων αυτών των τελών έως το 2020 στο τέλος με κάποιες δόσεις από 12 έως 24. Αναστολή χωρίς στόκους και προς αυξήσεις πάσης φύσεως οφειλετών προς το Δήμο και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Να μην προχωρήσει καμιά διαδικασία δέσμευσης του ΑΦΗΜΗ. Και έκδοση δημοτικής ενημερώτησης για το τρέχον έτος, ενώ... Το προτρέχω τώρα εγώ λίγο το ζήτημα. Μείωση των τελών άρδευσης για το κατά τομέα. 50% ακριβώς. Για τη στήριξη του μιλάμε τομέα. Ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει και ένα μεγάλο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν ο συντοβολώνας, όπως λέμε στην παράταξή μας εμείς, του Δήμου Ηρακλείου, όπου εκεί πρέπει να υποστηριχτούν. Έχουν υποστεί μια μεγάλη και σοβαρή κρίση και ο πρωτογενής τομέας. Και διαχρονική θα έλεγα, από πέρυσι με τις ελιές και όλο αυτό, αλλά και τώρα ένα παραπάνω με την κρίση του... Λύνεται από ό,τι βλέπω ωστόσο και το ζητούμενο που είχε προκύψει με τα κυλικεία στα σχολεία, γιατί ως γνωστόν και με βάση την κυβερνητική υπουργική απόφαση παραμένουν κλειστά για λόγους υγιεινής. Ακριβώς, για τους βρεφονιμπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος της σεζόν. Έτσι, στήριξη με κάθε μέσο για τους εργαζόμενους του Δήμου, δηλαδή να υπάρξει μέσω από κοινή πρόταση της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ ένα επίδομα, ειδικό επίδομα για τους ανθρώπους που κληθήκαν να ήταν μπροστά σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δόθηκε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και να μην διακοπεί, ακριβώς. Παρακαλώ θέλω να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές, να μην διακοπεί η υδροδότηση και να μην αφαιρεθούν υδρόμετρα από καταναλωτές σε όλη την περίοδο των μέτρων περιορισμού και να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του μέτρου. Ακριβώς. Την ώρα που μέχρι και χθες, προχθές, νομίζω κύριε Αγριμανάκη, μιλούσαμε για 15ήμερες και παραπάνω διακοπές υδροδότησης σε περιοχή, στον Άγιο Ιωάννη, στην Γνωσού, στις Μεσαμπελιές, στις Βασιλιές, σε τέτοιες περιοχές οι οποίες έχουν πει πραγματικά το νερό νεράκι, άρα είναι μια εξέλιξη θετική. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και μια μέρημνα να ληφθεί απόφαση από την ΔΕΠΑΝΑΛ για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και που έχουν χρόνια μίσθωση στο πάρκινγκ της ΔΕΠΑΝΑΛ, έτσι ώστε να ισχύει και αυτούς το 40% για το τρίμηνο μεταξύ 15 Μαρτίου με 15 Ιουνίου, όπου εκεί και σε αυτούς θα ληφθεί η μέρημνα του 40% όπως γίνεται με όλα τα ενίκια και με όλες τις μισθώσεις ακινήτων και όχι μόνο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν είναι μια σημαντική ημέρα σημερινή. Περαιτέρω μέσα από τα μέτρα που έχει λάβει και η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και με πρωτοβουλία τριών σημαντικών παρατάξεων του Δήμου, κυρίαρχων παρατάξεων, βρέθηκε μια κοινή συνισταμένη, μια πρόταση η οποία δίνει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, στον πολίτη, στον συνδημότη και έτσι θα δουλέψουμε και έτσι θα πορευτούμε στην επόμενη δημοτική περίοδο για να δώσουμε αξία στο να είναι κανείς κάτοικος σε αυτήν την πόλη, έστω και από αυτήν τη μεριά της αντιπολίτευσης. Θετικές εξελίξεις για όλους και για τους επιχειρηματίες στο κομμάτι της εστίασης αλλά και για τους δημότες. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην ατζέντα των θεμάτων μας, κύριε Αγριμανάκη. Να μου πείτε λίγο τι έχει συμβεί με την Παιδαγωγική Ακαδημία. Γιατί πολλά ακούγονται, έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες και από μαθητές και από τους συλλόγους γονέων, αλλά και από τοπικούς εργολήπτες. Και από ό,τι φαίνεται το σκηνικό παίρνει φωτιά, με φόντο βεβαίως μια φωτογραφική, έτσι, ένα φωτογραφικό διαγωνισμό, όπως καταγγέλλεται εκ μέρους του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Γιάννη του Αναστασάκη, για ένα έργο που
ξεκίνησε για να γίνει μια στατική ενίσχυση του κτηρίου, ακυρώθηκε τελικά ο διαγωνισμός, πάμε πάλι από την αρχή και μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση, λίγο το Καπετανάκιο, λίγο το Πάρκο Γεωργιάδη, λίγο το έργο στον κόλπο του Δερματά. Ακριβώς. Τι γίνεται. Ακριβώς. Κύριε Κουμαντάκη, πολύ καλά το θέτετε. Νομίζω ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Ότι εκεί στην αντιπολίτευση πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε και αν προκύπτει τελικά μείζον πολιτικό ζήτημα πλέον. Σαφώς και προκύπτει μείζον πολιτικό ζήτημα και νομίζω ότι ξεπερνά τα όρια μιας απλής αντιδημαρχίας. Εδώ πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και ο ίδιος ο Δήμαρχος, διότι για πρώτη φορά κατηγορείται ο Δήμος μας για στημένη ή φωτογραφική διακήρυξη διαγωνισμού. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, στην νεότερη ιστορία, ποτέ δεν έχει γίνει άλλοτε προσφυγή για στημένη ή φωτογραφική διακήρυξη διαγωνισμού και αυτό έγινε τώρα πρόσφατα με το θέμα της Ακαδημίας. Πρέπει να σας πω ότι... Θα μας το κάνετε λίγο πιο αυτό χειροπιαστό για να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Θα σας πω λοιπόν ότι το Μάρτιο ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή μια απόφαση να προκηρυχτεί ένα έργο ενίσχυσης, στατικής ενίσχυσης του κτηρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Εκεί σας σημειώνω ότι στεγάζονται 4 σχολικά συγκροτήματα. 53ο, 54ο και 2 ειδικά σχολεία. Και 2 ειδικά σχολεία και ένα νηπιαγωγείο. Οπότε μιλάμε για περίπου 450 ψυχές παιδιών. Και περίπου 450 οικογένειες. Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση να δημοπρατεθεί το έργο από την Οικονομική Επιτροπή. Πέρασε και έτσι προχώρησε η ανάρτηση της δημοπράθεσης. Σε αυτή τη δημοπράθεση λοιπόν υπήρχαν όροι και διατάξεις πάρα πολύ συγκεκριμένες και φωτογραφικές, όπου απέκλειαν όλες τις εργοληπτικές εταιρείες του Ηρακλείου πλην μιας. Έτσι λοιπόν, κατέθεσε ένσταση μία από αυτές που δεν δινόταν η ευκαιρία να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, διότι ζητούσε ειδικές διατάξεις με ειδική εμπειρία σε ειδικά θέματα που δεν ήταν απαραίτητο. Έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως και ο ίδιος ο Σύλλογος Εργοληπτών απάντησε και αυτός καταγγέλλοντας την όλη διαδικασία. Ήσασταν πρωτοστάτες και τα μέσα δυτικά σας, το ανέδειξαν το θέμα, γράφτηκε πολύ μελάνη, είπαν πολλά για αυτό το θέμα. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό 20 μέρες, έπαιζε παντού, φαινόταν ότι όλα ήταν φωτογραφικά. Βούιζαν όλοι οι εργολήπτες ότι αυτό είναι παράνομο, παράτυπο κτλ. Και προσέφυγε, όπως σας είπα, μια εταιρεία από αυτές. Στο δικαστήριο. Βλέποντας τον αθέμητο ανταγωνισμό που είχε προκύψει προφανώς μέσω της διαδικασίας. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, εσπευμένα, όχι χτες που είχε 21 μήνες, στις 20 του μηνός, κληθήκαμε εσπευμένα 10 ώρα το πρωί να συνεδριάσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή με σκοπό την ακύρωση του διαγωνισμού ενίσχυσης της Ακαδημίας. Ακύρωση του διαγωνισμού ενίσχυσης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Okay, μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Για να συνεδριάσει το όργανο. Με έκπληξη, μέσα στο κάλεσμα είχε την εισήγηση και είχε και ένα συνοδευτικό χαρτί, όπου θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπου στο συνοδευτικό χαρτί η υπηρεσία του Δήμου λέει το εξής. Λόγω του επίγοντος της ακύρωσης πριν την εκδίκαση της προσφυγής της τάδε εταιρείας, για να μιλάμε για ονόματα, από την αρχή εκδίκασης προδικαστικών προσφυγών στις 21/5. Υπενθυμίζω, 20 το πρωί 10. Βρεθήκαμε εμείς γιατί 21 θα δικαζόταν η υπόθεση. Παρακαλούμε την άμεση απόφασή σας να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Εσείς, ως ένας απλός πολίτης, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, τι καταλαβαίνετε? Ότι μία μέρα από τον δικαστήριο πρέπει εσπευμένα και με τρόπο ad hoc να το πάρουμε πίσω. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Πάει, πέταξε και το έργο. Ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό, φθαλμοφανέστατο. Σαφώς. Τι θα περίμενε λοιπόν κανείς σε μια Οικονομική Επιτροπή? Να είναι απέναντι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος έχει την ευθύνη της όλης διαδικασίας, να πει στην Επιτροπή, στο όργανο, για ποιο λόγο, τι, πώς κτλ. Ο κ. Αναστασάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, όχι απλά δεν ήρθε, δεν ακούσαμε ποτέ τίποτα. Με πρωτοβουλία της Προέδρου, τον πήραμε τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε τώρα συνεδρίαση του τέταρτου μεγαλύτερου Δήμου της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει, επαναλαμβάνω, ειδικά με τον νόμο αυτό, κυρίαρχο ρόλο η Οικονομική Επιτροπή. Έχει πολύ κυρίαρχο ρόλο, εξίσου για να πω και μεγαλύτερο, και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια. Για την οικονομική λειτουργία γιατί του Δήμου. Γιατί αν δεν περνάει μια πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω των συσχετισμών. Προσπάθησε για μια ώρα να μας πει, για ένα λεπτό, συγγνώμη, να μας πει μέσα του τηλεφώνου και με το μικρόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής. Τι να ανακοινώσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Όπου λίγος πολύ το θεώρησε απόλυτα φυσιολογικό, ότι έτσι έπρεπε να γίνει
κτλ. Επί μία ώρα τον κλείνει. Τον κλείνει η κυρία πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε στην παράθεση και να ρωτήσουμε. Τον ξαναπαίρνουμε μετά. Τέλος πάντων, για να μην μπω τώρα στη διαδικασία αυτή, θα πω λοιπόν το πολιτικό θέμα. Είναι δυνατόν να παίρνεις μια τέτοια απόφαση που σε κατηγορούν για στημένη υπόθεση, για φωτογραφική διάταξη, για πρώτη φορά και να μην έρχεσαι να απολογηθείς, ένα, να ζητήσεις ένα συγγνώμη, δύο, να πεις ρε παιδιά ότι κάναμε ένα λάθος ή να προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα, αλλά να προσπαθήσεις. Πάντως, η τοποθέτηση μέχρι στιγμής, δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Αναστασάκη, κάνει λόγο για την εξής πρόταση χρησιμοποίησε. Όλα τα μεγάλα έργα στο Δήμο Ηρακλείου θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν μία οδύσσια για να καταλήξουν τελικά στην Ιθάκη. Πώς το σχολιάζετε? Ακούστε τώρα. Αυτό τώρα προσπαθούμε με αυτά τα πράγματα να μάθουμε καινούργια επιστήμη. Δηλαδή να καταργήσουμε το αυτονόητο και να δούμε ότι για να κάνεις ένα έργο πρέπει να πας, να έρθεις, να ανεβάσεις το διαγωνισμό, να το κατεβάσεις το διαγωνισμό, να πάει στην αποκεντρωμένη, να είναι λάθος, να γυρίσει πίσω και αυτό να πηγαίνουμε και να πηγαίνουμε και να διαιωνίζουμε και να φτάσουμε πάλι σε άλλη μια, στο τέλος μια άλλη δημοτική αρχή και να μην έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ο κ. Σαντζάκης προσπαθεί να τα απλουστεύσει όλα, προσπαθεί να τα πει ότι είναι περίπου φυσιολογικά όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαψεύεται και η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί μεγάλη ενοχή το ότι κρύβεται και ότι μιλάει από κλειδαρότρυπες και ότι δεν φανερώνεται δημόσια με παρησία να δικαιολογήσει, σας λέω και πάλι, τα δικαιολόγητα. Τα έργα έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Δεν είναι κάθε έργο οδύσσια. Όταν καθίσεις καλά και το μελετήσεις και το οργανώσεις και το βγάλεις στον αέρα, δεν μπορεί κανείς να το προσβάλλει αν έχεις πιάσει όλες τις πτυχές. Δεν μπορεί όμως ένας αντιδήμαρχος, που μάλιστα είναι και τεχνικός, να καταθέτει, να αναρτά τέτοιο έργο που να έχει πρόβλημα με την τοπογραφική αποτύπωση, προσέξτε, με πρόβλημα διοδότησης, με πρόβλημα ηλεκτρομηχανολογικής έγκρισης κτλ. Κτλ. Ναι. Δηλαδή, και βγαίνει στον αέρα και μετά λέμε, ξέρεις κάτι, α, το πάρουμε πίσω, μη τυχόν και κάτι συμβεί και μπλέξουμε. Ή, γιατί αυτό λέει τώρα, λέει ότι το κατεβάσαμε το έργο γιατί ενδεχομένως να βρίσκαμε κάποια πράγματα που θα μας πήγαινε πίσω. Ακούστε τώρα, δηλαδή από τώρα και μετά κάθε έργο θα ανεβαίνει, θα βλέπουμε τις αντιδράσεις και μετά αναλόγως θα το κατεβάσουμε ή θα το προχωρούμε. Δηλαδή αυτά, με άλλα λόγια, αυτό το μοντέλο διοίκησης δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Είστε και νεοεκλεγμένος τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστε, εγώ είμαι πολλά χρόνια, έχω διοικήσει και μάλιστα σε μεγάλους κολοσσούς κτλ. Αυτό το πράγμα, φανταστείτε αυτό το πράγμα, αυτό που σας λέω τώρα να το έκανε ένας ιδιώτης. Να είχε βλάψει το όνομα συμφέρον, το δημόσιο όνομα συμφέρον, θα ήταν στη θέση του αυτή τη στιγμή. Θα ήταν κάπου να απολογόταν. Αλλά εδώ, όποιος είναι δημόσιος άρχοντας, έχει το άλοθη να πηγαίνει από εδώ, να έρχεται από εκεί, να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα, να λέει ιστορίες για αγρίους. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Σήμερα εδώ, στη συζήτηση που ενδεχομένως είχατε με εκπροσώπους των παρατάξεων υπόθηκε κάτι, έχει υποθεί κάτι ακριβώς και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Δεν το λέω σήμερα, μόνο σήμερα από στην πλευράς αντιπολίτευσης. Το έθεσε το θέμα ξανά ο κύριος Κουράκης, ο επικεφαλής μας. Μάλιστα περιμένουμε να αρχίσουν και τα διαζώσεις. Τι ζητήσατε? Ζητήσαμε εξηγήσεις. Ζήτησαμε εξηγήσεις γιατί να συμβαίνει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χρεώνεται η κοινωνία την αδιαφορία, την επιπολαιότητα, την προχειρότητα του κάθε ενός από εμάς? Μπορεί να το χρεώνεται αυτό η κοινωνία? Μπορεί ένα τέτοιο έργο να πηγαίνει πίσω? Κάπως έτσι έγινε το έργο. Περιμένω να γίνει, κύριε Κουμαντάκη, φέτος να γενιάζαμε και τον κόλπο του Δερματά. Περιμέναμε να έχει τελειώσει το πάρκο Γεωργιάδη. Σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο άτυπο αυτό, ήρθε η διαδικασία. Παρακαλώ, ακούστε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού για να τσαπίσουμε τα μάρμαρα της δικαιοσύνης. Άκουσον. Ενώ στη μελέτη προέβλεπε αρχικά τα μάρμαρα αυτά να ήταν μάρμαρα τσαπισμένα, έτσι για να μην υπάρχει, να μην μπορεί κανείς να γλιστρήσει το χειμώνα με τα νερά. Τώρα λοιπόν, επειδή έγιναν όλα αυτά που έγιναν, τους πέταξε ο εργολάβος έξω, έφυγε ο εργολάβος, τα παράτησε στη μέση. Μία από τα ίδια δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε ακριβώς, με τα έργα που έχουν μείνει στη μελέτες και ξαναδώσει. Σας θυμίζω το Καπετανάκιο, 7 χρόνια. Και έρχομαι τώρα στο κύριο ερώτημα να σας πω το εξής. Ο κύριος Ανσάκης είναι 7 χρόνια διοικεί στο Δήμο. Δεν ήρθε χθες, ούτε προχθές, ούτε έχει το άλοθη του πρώτου χρόνου. Είναι η συνέχεια. Συνεχίζει. Δεν μπορεί μετά από 7 χρόνια, πρέπει να έχεις παραγόμενο έργο. Πρέπει να πετάς, όχι απλά να λες περιμένω να δω και θα κατεβάσω και θα ανεβάσω και όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει,
Νομίζω το γεγονός ότι ο Δήμος κατηγορείται για φωτογραφικές και στημένες διαδικασίες, νομίζω ότι και ο Δήμαρχος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να συνεχίζει να έχει έναν αντιδήμαρχο ο οποίος με ένα νέο μοντέλο δημοσίων σχέσεων, αυτό του selfie και του βίντεο κτλ., να λέει αυτά που λέει, τα λέει πάρα πολύ καλά. Αλλά ένας αντιδήμαρχος δεν πρέπει να λέει πολλά, πρέπει να κάνει πράξεις και πρέπει να αφήνει αποτύπωμα. Και το αποτύπωμα δεν φαίνεται να το αφήνει. Δεν το αφήνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό και για ποιο λόγο έχει την ανοχή του δημάρχου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Για να λογοδοτούμε και στην κοινωνία. Και η κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι τα πράγματα πάνε πίσω. Ότι τα πράγματα πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο. Το ότι υπάρχει προχειρότητα. Σας λέω τώρα για τεχνικά έργα. Να σας πω για την προμήθεια του πετρελαίου. Θέλετε. Θέλω να σας πω ότι τερανιόμαστε τώρα από την αρχή του χρόνου να κάνουμε την προμήθεια και εκεί προσβάλλεται από εταιρείες και ξαναδώσεις του και πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση και γυρίζει πίσω. Και τώρα πάλι που σας λέω, έχουμε υπομνήματα από άλλες εταιρείες ότι γίνονται πράγματα και θαύματα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Κύριε Γρημαλάκη, το θέμα είναι ότι όσον αφορά τουλάχιστον την Παιδαγωγική Ακαδημία, θα έπρεπε να είναι ένα έργο που δεν θα έπρεπε να έρθει αντιμέτωπο με τέτοιου είδους σκοπέλους, γιατί πρόκειται για την στατική ενίσχυση όλων των κτηρίων. Μέσα εκεί μάθημα κάνουν τα μικρά παιδιά, 450 παιδιά και 450 οικογένειες θα συνεχίσουν με το χτυποκάρδι εάν μια σεισμική δραστηριότητα όπως αυτές που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες ενδεχομένως να ρίξει τα ταβάνια στα παιδιά των μαθητών. Αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Αλλά δείτε όμως ότι αυτό έχει κόστος και, στην τσέπη του συνδημότη μας. Η αποχή από το έργο και η οπισθοδρόμηση του έργου κοστίζει, έχει κόστος. Κύριε Γρημανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.